Γιορτινή ατμόσφαιρα το πρωί της Παρασκευής στο νοσοκομείο Ξάνθης, όπου διοίκηση και εργαζόμενοι έκοψαν την πίτα τους αποχαιρετώντας το χρόνο που φεύγει και ελπίζοντας σε μια καλύτερη χρονιά, παρουσία των τριών βουλευτών Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, στους οποίους ο κύριος Γερόπουλος έθεσε τους στόχους για το 2017. Σήμερα οι εργαζόμενοι κόψαν την πίτα για το έτος το καινούργιο, το 2017. Ήταν δύο χρόνια νομίζω να κοπεί η πίτα. Ήταν επιτακτική η ανάγκη, το θέλαν όλοι οι εργαζόμενοι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία και από μόνο του το νοσοκομείο, τα παιδιά που δουλεύουν στα μαγειρία δημιουργήσαν όλο αυτό το υπέροχο μπουφέ και δόθηκε ένας ευχάριστος τόνος μέσα σε αυτές τις γιορτινές μέρες, γιατί το νοσοκομείο ζουν εργαζόμενοι, δουλεύουν εργαζόμενοι και θέλουν να περνάνε και αυτοί αυτές τις άγιες μέρες να κόβουν την πίτα τους. Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση, παρέστησαν και οι βουλευτές του νομού και πριν από την πίτα είχαμε μια συνάντηση στο γραφείο μου, τους μίλησα για τα επιτεύγματα που είχαμε το 2016. Πάνω σε αυτά μπήκαν οι στόχοι για το 2017, τους συζητήσαμε, οι στόχοι είναι κοινής αποδοχής. Νομίζω ότι το σύνολο των ανθρώπων της Ξάνθης, των αρχών της Ξάνθης θα βοηθήσουν έτσι ώστε να ανοίξει μια καινούργια κλινική που θέλουμε, η νευρολογική. Θέλουμε να δημιουργήσουμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα ΤΕΠ. Είναι προσπάθειες οι οποίες θα βοηθήσουν το νοσοκομείο να μπορέσει να σταθεί στο ύψος του και να ανταποκριθεί στις δύσκολες απαιτήσεις. Μπορώ να πω ότι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου της Ξάνθης αυτές τις μέρες, όπου έχουμε μία έξαρση κάποιων ασθενειών, δουλεύουν συγκινητικά, δουλεύουν με ζήλο, δουλεύουν με όρεξη. Γι' αυτό και το νοσοκομείο μπορεί και ανταποκρίνεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζομένους που μπορούν και κρατάνε το νοσοκομείο σε αυτό το επίπεδο να παρέχει υπηρεσίες και να φροντίζει τον κόσμο της Ξάνθης. Καταρχήν είναι μεγάλη μας χαρά να βρισκόμαστε στην κοπή της πίτας του προσωπικού του νοσοκομείου, διότι όλοι ξέρουμε ότι κάτω από δύσκολες συνθήκες και με μεγάλο φιλότιμο κρατήσανε όρθιο το νοσοκομείο. Είχαμε σοβαρά προβλήματα σε κάποιες κλινικές όπως καρδιολογία, παθολογία τα προηγούμενα χρόνια. Όμως και γενικά με μεγάλη προσφορά όλων των εργαζομένων το νοσοκομείο μας κρατήθηκε ζωντανό και όρθιο. Είχαμε την ευχαρίστηση να έχουμε καλά νέα από τον διοικητή ότι έχουν πληρωθεί οι υπερορίες των γιατρών, των εργαζομένων και οι προμηθευτές έχουν εξοφληθεί τον Οκτώβριο και κάποια και τον Νοέμβριο. Αυτό είναι πολύ ευχαρίστο. Νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται στα χρονικά το νοσοκομείο. Γενικά η στόχη του νοσοκομείου είναι να ανοίξει και η νευρολογική κλινική που θα είναι πολύ σημαντικό για το νοσοκομείο μας και το νομό μας. Βλέπω ότι και ο διοικητής και το καινούριο ΔΣ προσπαθούν για το καλύτερο του νοσοκομείου και φαίνεται αυτό, έχουν οράματα, έχουν σχεδιασμό για το μέλλον. Νομίζω ότι το νοσοκομείο μας θα έρθει στο επίπεδο που πρέπει να είναι ένα νοσοκομείο του νομού μας, γιατί η Ξάνθη μας αξίζει το καλύτερο. Καταρχάς είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό που βρίσκουμε στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Βεβαίως χρειάζεται προσπάθεια να γίνει ακόμη καλύτερο το νοσοκομείο. Έχουμε αποδείξει όμως σαν κυβέρνηση ότι στηρίζουμε τη δημόσια υγεία. Τα δημόσια νοσοκομεία θα είναι νοσοκομεία, όχι κέντρα υγείας, τα οποία μην ξεχνάμε πριν λίγα χρόνια προσπάθησαν κάποιοι να τα μετατρέψουν. Αυτοί που θέλουν σήμερα να ξαναγυρίσουν στην εξουσία για να διορθώσουν ή να συνεχίσουν την καταστροφή τους. Έχουμε πληροφορηθεί ότι και οι οφειλές προς το προσωπικό, οι υπερορίες και αυτά έχουν καταβληθεί μέχρι τον Νοέμβριο. Δεν υπάρχουν λήξη πρόθεσμα προς προμηθευτές στο νοσοκομείο. Γενικότερα και ο προϋπολογισμός στο νοσοκομείο είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Κανένα θέμα δεν υπάρχει όσον αφορά τα οικονομικά. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ελλείψεις ακόμη σε νοσηλευτικό προσωπικό. Όπως γνωρίζετε, έχει γίνει προκήρυξη πανελλαδικά 4.000 θέσεις. Εξ αυτών περίπου 27 άτομα θα προσληφθούν και στο νοσοκομείο της Ξάνθης με συμβάσεις ενός έτους. Βεβαίως θα δούμε στη συνέχεια αν θα υπάρχουν ανανεώσεις κτλ. Ο στόχος είναι λοιπόν αυτό το νοσοκομείο να λειτουργεί ως νοσοκομείο, να εξυπηρετεί
όλους τους πολίτες της περιοχής, ασφαλισμένους και μη, γιατί όπως γνωρίζετε αυτή η κυβέρνηση ήταν πότε στο δικαίωμα σε 2 εκατομμύρια ανασφάλιστους να έχουν πρόσβαση στην υγεία, που δυστυχώς πολλοί το ξεχνάνε ακόμη και σήμερα. Σε μια καλύτερη χρονιά λοιπόν προσβλέπει το νοσοκομείο Ξάνθης, το οποίο γεγονός είναι πως αποχαιρετά το 2016 με πολύ καλές προοπτικές που δημιουργούν αισιοδοξία για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και φυσικά καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και διοίκηση.